σας, εγώ είμαι η Ελένη και αυτή είναι μια λίστα με τα 7 λάθη που κάνουμε όλοι μετά από ένα χωρισμό. Στο νούμερο 1, τον Τιμ παίρνει τηλέφωνο ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Στο νούμερο 2, παρακαλάς με οποιονδήποτε τρόπο ή και κανονικά, σε παρακαλώ γύρνα πίσω στην αγκαλιά μου. Στο νούμερο 3, κάνεις σκατινιές, μικρέ μου detective και παρακολουθείς όλα τα social media, που ήταν, με ποιον ήταν, τι έκανε και το πας και ένα βήμα παραπέρα και παρακολουθείς ακόμη και το σπίτι του ή το σπίτι της που είναι μηνύσιμο, θέλω να ξέρεις. Στο νούμερο 4, ποστάρεις κλαψιάρικα τραγούδια στα social media. Μία αγάπη δεν τελειώνει με ένα χωρισμό, αχάριστη και αλήτησα, για τις παλιές αγάπες μη μιλάς και πάει λέγοντας. Στο νούμερο 5, μεθάς και κλαις. Στο νούμερο 6, προσπαθείς να τον ή την κάνεις να ζηλέψει. Για παράδειγμα, κάνεις check-in σε ένα νησί, ενώ στην πραγματικότητα βρίσκεσαι κουκουλωμένος στο σπίτι σου κάτω από το πάπλωμα με ένα δάκρυ να κυλάει στο μάγουλο. Ενώ στο νούμερο 7 της σημερινής μας λίστας, το ρίχνεις στο φαγητό και εκείνη τη στιγμή που βλαστημάς την ώρα και τη στιγμή που τον γνώρισες ή την γνώρισες. Αυτή είναι η λίστα με τα 7 λάθη που κάνουμε όλοι μετά από ένα χωρισμό. Και εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe στο κανάλι του MAD TV στο YouTube για περισσότερες cooler λίστες. Γεια σας, καλωσορίσατε! Τι κάνετε, πώς είστε? Σας υποσχέθηκα από χθες ότι έχω έκπληξη. Δεν είμαι μόνη μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είναι ο Κώστας Παρτάκης σήμερα μαζί μας. Πάρε ένα τηλέφωνο κι εσύ πια. Πάρε ένα τηλέφωνο, πάρε. Νομίζω πήρα, τα κανονίσαμε ωραία και ήρθαμε. Εγώ πάντως θα έπαιρνα τηλέφωνο, να ξέρεις. Εμένα ή γενικά. Εσένα θα σε έπαιρνα σίγουρα, Κώστα. Έχει τύχει να μην σε πάρουν τηλέφωνο. Να περιμένεις τηλέφωνο, πάνε να είσαι πάνω το τηλέφωνο. Πολλές φορές, και αυτό τώρα μπορώ να το πω έτσι και δημόσια, και στους συνεργάτες μου πολλές φορές παίρνω τηλέφωνο και βρίσκονται και νευρίζομαι πάρα πολύ. Παίρνουνε πάντα. αλλά καμιά φορά ξέρεις, όταν επήγει και θες να εκείνη τη στιγμή να πεις, βέβαια εμείς το λέμε πιο. Εγκομενικά, ας πούμε, ναι, ερωτικά. Αλλά ναι, είναι λίγο εκνευριστικό όταν δεν σε παίρνει άλλος τηλέφωνο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε 7 πράγματα, λάθη βασικά, που κάνουμε όλοι. Έχουμε κάνει όλοι δηλαδή. Πάνω κάτω σε ένα χωρισμό. Και με αφορμή αυτό το τραγούδι που έχει. 7 μόνο. Όχι, σίγουρα είναι παραπάνω. Πολλά. Έχουμε τώρα που μαζευτήκαμε και λέμε: πες εσύ ένα. Μαζεύτηκαν 7 πρώτα και τα βάλαμε στη λίστα. Αλλά με αφορμή το τραγούδι που κυκλοφόρησε, καλοτάξιτε συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ευχαριστώ και σένα που έπαιξες κιόλας. Και είσαι η πρωταγωνίστρια. Είσαι το κορίτσι που με έχει παρατήσει, δεν με παίρνει τηλέφωνο. Περνάει πάρα πολύ ωραία στο κλιπ και εγώ τα σπάω. Η αλήθεια είναι ότι εγώ το καταδιασκέδασα. Στην πραγματικότητα είναι αυτή. Αλλά κοίτα, θέλω να σου πω ότι περάσαμε όντως πάρα πολύ ωραία. Γιορτάσαμε μαζί την ημέρα της γιορτής μας. Ήταν αυτό. Αυτό ήταν πολύ ωραίο από τη μία. Πολύ τρίζει. Δεν πέφτει, μην αφώνεσαι. Μην φύγω από κάτω ξαφνικά, όπως γίνεται το πλάνο. Φτιού, καπνός. Ήταν πολύ όμορφα από τη μία, γιατί ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να κάνω. Όλη τη συνεργασία και το κλιπ και όλο μαζί να το κάνουμε μαζί. Αλλά εντάξει. Περάσαμε τη γιορτή μας σε μια δουλειά, αλλά δεν πειράζει. Νομίζω ότι αυτό, επειδή το κάναμε όλοι και οι άνθρωποι που ήταν εκεί και από την εταιρεία. Και ο σκηνοθέτης και όλη η ομάδα, επειδή το κάναμε πραγματικά και το γουστάραμε πολύ. Ναι. Νομίζω και αυτό έχει και την ανταπόκριση που έχει μέχρι στιγμής. Γιατί όντως πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Πηγαίνει πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Ναι. Είμαι και εγώ μέρος αυτού, δηλαδή θέλω να πάει όντως πάρα πολύ καλά. Έτσι. Το χαίρομαι δηλαδή αυτό το τραγούδι και το βίντεο κλιπ. Και είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι up-tempo και είναι τραγούδι το οποίο ταυτίζεται ο άλλος. Δηλαδή, σου μένει. Έχουμε περάσει όλοι από αυτό. Σίγουρα. Έχει ένα πολύ. Αυτό είναι πολύ δυνατό το hook αυτό, το πάρε ένα τηλέφωνο. Βέβαια, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το στο ρεφρέν που λέει δεν αντέχω άλλη μιζέρια. Ναι, ναι, ναι. Γιατί και αυτό το λέμε πολύ συχνά, ειδικά τον τελευταίο καιρό με αυτά που ζούμε. Αλλά δηλαδή, πολλοί κόσμοι που. Και δικοί μου, εντάξει, που δικοί μου δεν θα πούνε και. Είναι κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι που θα μου πούνε την πραγματική αλήθεια. Οι υπόλοιποι μου λένε, ξέρω, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Ξέχασα τι θέλω να πω. Ότι πηγαίνει πολύ. Δεν είμαι καλά. Ζεσταίνομαι. Ότι λέγαμε για την ανταπόκριση που έχει το τραγούδι. Ναι, ότι έχει αυτό το χου και ότι όλοι έχουμε ζήσει αυτά που λέει μέσα. Είναι χαρούμενο, είναι, θυμίζει Φίβο. Είναι, επειδή το έχει γράψει στίχους και μουσική ο Φίβος. Είναι πολύ Φίβος το τραγούδι. Και τους αρέσει πάρα πολύ το πάντρεμα που έχουμε κάνει. Τους αρέσει πολύ το κούμπομα εμένα με το Φίβο. Πώς ήταν η συνεργασία σου με το Φίβο? Είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί δεν τελείωσε. Ναι, έχω ολόκληρο δίσκο ακόμα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ ήμουνα λίγο. Με την καλή έννοια λίγο ψαρωμένος. Mm-hmm. Γιατί εντάξει, είναι ένας άνθρωπος που έχει γράψει τεράστια ιστορία. Αλλά έχει τρομερό χιούμορ. Είναι πολύ δοτικός.
ακούει, που για μένα αυτό εκεί δείχνει και το μεγάλο ενός καλλιτέχνη, το ότι ακούς αυτόν που έχεις απέναντί σου, την άποψή του, τη γνώμη, ακούς και επεξεργάζεσαι και το φιλτράζεις και το κάνεις αυτό δημιουργία. Και νομίζω είναι πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Εγώ περνάω πάρα πολύ ωραία. Έχει φτιάξει ένας τον άλλον πραγματικά και έχουμε πολύ ωραία συνέχεια. Έρχονται δηλαδή πράγματα. Έρχονται. Εκεί Σεπτέμβρη, τέλη Σεπτέμβρη, αν δεν κάνω λάθος, θα κυκλοφορήσει ο δίσκος. Ολοκληρωμένος δίσκος από την Heaven Music. Από τη Heaven Music με υπογραφή του Φίβου. Συγχαρητήρια. Και στην ερμηνεία, βέβαια, εγώ. Ναι. Θα είμαι και στο εξώφυλλο. Κοίτα τώρα να δεις. Κοίτα στο εξώφυλλο. Έφυγε εσύ, όντως. Όχι, θα βάλω το Φίβου. Θα ήταν όμως πρωτοποριακό. Φαντάζεσαι. Γράφω μουσική στίχους και ο Φίβος τραγουδάει. Κοίτα, Κώστα, είσαι τρελάρας, οπότε θα μπορούσες να το έχεις κάνει. Θα μπορούσε να έχει γίνει. Πραγματικότητα αυτή είναι. Το δεύτερο τραγούδι που κυκλοφορείς, το δεύτερο single από τον δίσκο που έρχεται. Το πρώτο είναι το τραγούδι που κυκλοφόρησε σαν single. Όχι. Το πρώτο ήταν ένα single που ήταν να βγει ένας δίσκος. Είχα τελειώσει σχεδόν το δίσκο. Αλλά κάτι μου λείπε. Και ο ενορχιστρωτής μου, ο Παναγιώτης ο Μπρακούλιας, μου πρότεινε το Φίβο σαν ιδέα. Λέω, μίλα, βεβαίως. Μας έφερε σε επαφή και τα βρήκαμε κατευθείαν. Ταιριάξαμε κατευθείαν. Είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος σαν άνθρωποι, σαν παιδεία, δεν ξέρω πώς να το πω. Οπότε είναι ένα τραγούδι που θα ήταν το μέτρα σε ένα δίσκο που δεν βγήκε ποτέ. Βγήκε το επόμενο single που είναι το πρώτο single του δίσκου με το Φίβο. Λίγο μπερδεμένη η κατάσταση, αλλά ξέρεις, είμαι άνθρωπος που δεν θα βγάλω δίσκο απλά για να βγάλω. Φιλτράρεις πάρα πολύ τα τραγούδια, τα διαλέξεις πολύ, εσύ. Πολύ, πολύ, ναι. Εγώ και η ομάδα μου και η εταιρεία. Ο δίσκος σου, έτσι λίγο άμα μπορεί να μας δώσεις ένα τσίκι πληροφορίας, αν θα είναι χορευτικά, αν θα είναι και λίγο, θα έχει και λίγο την πιο μπαλάντα. Θα έχει απ' όλα. Σίγουρα θα είναι λαϊκό αυτό μπορώ να σου πω. Θα έχει απ' όλα. Θα έχει και κάποια στοιχεία, εντάξει, πιο pop μέσα, πιο χορευτικά. Δεν μπορώ να παρνηθώ την πορεία μου 12 χρόνια, αλλά κυρίως λαϊκά τραγούδια θα είναι. Επειδή θα πρέπει να φύγουμε για break, γιατί έχουμε να σχολιάσουμε για τη λίστα, πώς το πιο δύσκολο. όχι, θέλω να μου πεις πριν φύγουμε, γιατί εγώ θέλω, έχω πολύ μεγάλη απορία. Να το διώξουμε όμως έτσι, άντε γεια. Άντε γεια, με άντε γεια θα φύγουμε, promise. Ναι. Δικό σου άντε γεια, γιατί εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Κοιτάξτε, μαζί. Εσύ πώς βιώνεις ένα χωρισμό, το χειρότερο στάδιο που έχεις περάσει με ένα χωρισμό? Κάνει σχεδόν κατάθλιψη. Μπορεί να την παίρναγα και να μην την. Γιατί δεν μου αρέσει η λέξη κατάθλιψη. Αλλά ήμουν πολύ χάλια. Και το χειρότερο πράγμα που έχεις κάνει, δηλαδή έχουμε μέσα την παρακολούθηση για παράδειγμα, που είπα και πριν ότι παρακολούθηση σπίτι είναι μηνύσιμο. Τουλάχιστον. Ούτε κινητό εγώ δεν έχω, δεν ασχολούμαι. Το πολύ κλασικό να βάλεις ένα καψουρο τράγουδο, ας πούμε, στα social media ή να κολλήσεις με ένα καψουρο τράγουδο. Ναι, το ένα τραγούδι που άκουγες στο χωρισμό σου και το έχεις συνδυάσει με χωρισμό. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα γιατί είναι λίγο παλιά. Εντάξει. Αλλά σίγουρα Νατάσα. Νατάσα Θεοδωρίδου, καταλαβαίνεις. Όχι, πολλά τραγούδια. Δεν είμαι άνθρωπος που κολλάω. Πιο πολύ κολλάω με την κατάσταση παρά με το να βρω ένα τραγούδι να ακούω για να πω λέω, ναι, πίνω τα ποτά μου και να με ξέρεις τύπου έτσι. Όχι, πιο cool. Ωραία. Θα συζητήσουμε σε πάρα πολύ λίγο με τον Κώστα για τη λίστα μας. Περιμένε πριν φύγω. VMA, Mad Video Music Awards 2018 by Coca-Cola and McDonald's. Μπαίνετε στο viva.gr για να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας 27 Ιουνίου στο γήπεδο Taek Wondo. Δεν γίνεται να λείπετε, πάρα πολλές είναι εκπλήξεις. Και videomusicawards.gr για να ψηφίζετε τις υποψηφιότητες και τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες, τραγούδια κτλ. Τρία! Μαζί. Πού να το κάνουμε εκεί πάνω? Γενικό, πού είναι? Εδώ. Εκεί πάνω. Έλα. Ένα, δύο, ένα. Άντε γεια! Πάρε ένα τηλέφωνο να πάρει. Καταλαβαίνεις ότι το βίντεο κλιπ το έχω δει 7.000 φορές από χθες. Εσύ έχεις κάνει τα views όλα. Όχι, είναι πολλά περισσότερα. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι το σιγοτραγουδά όλη μέρα από μέσα μου, να ξέρεις. Τέλος πάντων, ένα πάρα πολύ ωραίο κλιπ που θα δείτε στο τέλος της εκπομπής. Ένα βίντεο κλιπ από το νέο τραγούδι του Κώστα Μαρτάκη. Πάρε ένα τηλέφωνο. Χωρίς το να πάρει. Έτοιμο ήμουν εγώ να βάλω και το να πάρει ένα τηλέφωνο να πάρει. Ναι, μα και εμένα έτσι. Εντάξει, το κόψαμε. Δεν έβγαινε ολόκληρο. Φαντάζομαι να τίτλω τόσο μετά. Το διασκέδασες όμως. Εγώ πέρασα πολύ ωραία. Εντάξει. Ακόμα και το ότι κάποια φάση ήταν ο ηλιόλου στη μέρα, περνάγαμε πολύ ωραία. Κάποια φάση θυμάσαι. Κατακλυσμός. Όχι βροχή, αλλά αέρας. Πολύ κρύο. Και εμείς
Πάρε ένα τηλέφωνο. Ήμασταν ωραίοι εκεί. Όχι, πέρασαν πολύ ωραία. Και ήταν και πολύ ωραίος ο χώρος. Να ευχαριστήσω, για να μην πω το χώρο όπως λέγεται, για να μην θεωρηθεί διαφήμιση, αλλά να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη γυναίκα που μας έδωσε το χώρο. Εκπληκτικός χώρος. Θα ξανάρθουμε πολύ σύντομα. Για μπάνιο όμως, αυτή τη φορά. Χωρίς κλικ, χωρίς τίποτα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Βασίλη Αντωνιάδη για τη σκηνοθεσία του κλιπ και τον Γιώργο το Δέδε που επιμελήθηκε του σεναρίου και της ιδέας όλο μαζί έγινε όλο αυτό. Εντάξει, έκανε και άλλα πολλά ο Γιώργος ο Δέδες, αλλά μην τον εκθέσουμε τώρα. Κυρίως εσένα τα έκανε. Όχι, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κλιπ και ήταν και εξ αρχής, επειδή το τραγούδι έχει μία χαρμολύπη, ήθελα να είναι και το κλιπ λίγο έτσι. Δηλαδή, εσύ είσαι χαρά και εγώ είμαι λύπη. Κανονικά όμως. Και βγήκε, το έβγαλε πολύ καλά ο Αντωνιάδης. Όπως σας είπα, θα το δείτε στο τέλος της εκπομπής. Να πούμε λίγο επίσης, είπαμε ότι ετοιμάζεται δίσκος, κυκλοφορεί από τον Σεπτέμβρη, μου είπες 8. Μέσα τέλη Σεπτέμβρη, εκεί περίπου θα κυκλοφορήσει. Πρώτα Θεός πάντα, έτσι. Φυσικά πρώτα Θεός. Εσύ θα εμφανιστείς κάπου, έχεις κάτι κατά νου? Εγώ τώρα θα κάνω περιοδεία όλο το καλοκαίρι Ελλάδα, Κύπρο και κάποιο στο εξωτερικό. Και συζητάω ήδη για το χειμώνα με πολύ ωραίες συνεργασίες. Ξέρεις, τώρα είναι εσύ ακόμα κουβέντες γιατί είναι λίγο νωρίς. Θα έχουμε κάτι πολύ ωραίο το χειμώνα. Πάλι πρώτο ο Θεός. Αυτό το λέω πάντα γιατί ξέρεις, έχω τύχει να ξεκινάω κιόλας κάπου. Και την επόμενη μέρα να κλείνουμε για άλλους λόγους βέβαια. Που δεν έφταιγε το μαγαζί. Ναι, ναι. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Δηλαδή, στις μέρες μας δεν μπορεί να είσαι ποτέ σίγουρος. Και γενικά, εγώ είμαι και λίγο προληπτικούλης. Οπότε, ξέρεις, αν δεν δω την αφίσα, αν δεν δω το κλιπ να παίζει, αν δεν δω το τραγούδι στα ραδιόφωνα, δεν λέω πολλά πράγματα. Ωραία, αλλά ό,τι είναι να μάθουμε ούτως ή άλλως, θα ανακοινωθεί και μέσα από τις σελίδες σου, φαντάζομαι. Ακριβώς, και από το Instagram και από το Twitter και από το Facebook. Έχει σχέση έτσι με τους fans, εσύ? Έχω. Έχω και μιλάω, ναι, και εντάξει, δεν μιλάω, δεν προλαβαίνω να μιλήσω με όλα τα μηνύματα, αλλά παίρνουν προτεραιότητα, ξέρεις, πατάω, φεύγουν. Γιατί έχεις πολύ μεγάλο fan club και όχι μόνο στην Ελλάδα. Εγώ έπαιξα μαζί με σένα στο βίντεο κλιπ και με ακολούθησε το fan page σου από τη Ρωσία. Και είναι φυσιολογικό να σε ξέρουν, μιας και να το πω και αυτό, γιατί κάποιες πληροφορίες από το control μου λένε... Αυτό το control, αυτό το control θέλει για όλα πάντα. Ότι το 2008 ήρθαν στη 17η θέση με τους ωραιότερους άντρες, τους πιο... Να το... Ναι. Φέρε το κόκκινο μαξιλάρι, να ταιριάζω. Κοκκινείς, παιδί μου, δεν βλέπεις ότι... Δεν βλέπει. Τέλος πάντων. Τώρα έχει πέσει και βάψιμο, γι' αυτό δεν φαίνεται το κοκκίνισμα. Στον κόσμο, κυρίες και κύριοι, από το entertainment. Ναι. Και. Όλα καλά. Τρέφεται, δεν το πιστεύω. Πώς ένιωσες? Εσύ είχαν προειδοποιήσει ή το είδες ξαφνικά σαν δημοσίευμα? Όχι, όχι. Ήρθανε και στην Ελλάδα από την Αμερική, μου κάνανε συνέντευξη. Γενικά με τιμάει πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ όταν έμαθα ότι θα είμαι σε αυτή τη λίστα και έχω και ωραίους άντρες από κάτω από μένα. Αλλά να σου πω πραγματικά και το εννοώ, δεν θέλω να ακουστεί περίεργα, επειδή δεν προσπάθησα. Δεν δούλεψα σε κάτι όπως δουλεύω στο τραγούδι, κάνω τα μαθήματά μου, είμαι από το πρωί μέχρι το βράδυ πάνω από αυτό το αντικείμενο και όταν κατακτώ κάτι είμαι πολύ περήφανος. Mm-hmm. Αυτό επειδή δεν έκανα κάτι. Μάνα μου και ο πατέρας μου φταίνε. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να φταίει. Με χαροποίησα, αλλά δεν έμεινα εκεί. Γενικά, επειδή δυσκολεύτηκα κιόλας στην αρχή με την εμφάνιση, ξυσμέναν όλη στην εμφάνιση κυρίως, και δούλεψα πάρα πολύ. Το αντιμετώπισες αυτό στην αρχή. Ναι, πολύ. Αλλά τότε έλεγα γιατί ρε γαμώτο, γιατί... Όχι, το γαμώτο δεν πρέπει να το λέω. Αλλά δεν πειράζει, τώρα το είπα. Γιατί ρε γαμώτο, γιατί ρε γαμώτο, γιατί ρε γαμώτο, να το πω πολλές φορές. Αλλά δεν τα είπες μία φορά και εσύ το είπες 5-6 τώρα να το παιδώσουμε, δεν πειράζει όμως. Συνειδητοποιώ μεγαλώνοντας ότι μου έκανε πολύ καλό αυτό, γιατί δούλεψα 10 φορές περισσότερο για να κατακτήσω το ότι τραγουδάω κιόλας να μ' ακούσει ο κόσμος. Και αυτό με έχει κάνει πολύ πιο δυνατό. Οπότε εσύ είσαι άνθρωπος, δηλαδή καλλιτέχνης που δεν εφησυχάζει, μελετάς όντως και κάνεις. Συνέχεια, και... συνέχεια. Αυτό ποτέ και... δεν κατακτάς την κορυφή. Ποτέ. Πάντα έχεις και κάτι ακόμα να μάθεις. Εγώ αυτό πιστεύω. Και θέλει πολύ δουλειά, έτσι. Εγώ θα σου πω γιατί θα πρέπει να περάσουμε. Να πούμε και λίγο για τη λίστα εδώ πέρα που το ξεκινήσαμε ούτως ή άλλως. Ναι, ναι. Αλλά μου στείλανε μήνυμα πάνω από 5
άνθρωποι, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, και με ρώτησαν είναι όντως τόσο όμορφος όσο φαίνεται. Με ρώτησαν όντως αυτό. Και τι απάντησες, μπαζάκι είναι, αλλά περισσότερο. Τον φτιάχνουν, ωραίο. Είναι περισσότερο, ήταν η απάντησή μου. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, όσον αφορά τη λίστα, γιατί είπαμε, 7 λάθη που έχουμε κάνει όλοι όταν έχουμε βιώσει ένα χωρισμό, γιατί το βιώνουμε κάπως περίεργα όλοι, αν μη τι άλλο, είναι ότι παίρνουμε συνέχεια τηλέφωνο ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και δεν είναι, υπάρχει ανταπόκριση. Είναι λάθος. Άστον να πάρει το χρόνο του ή άστινε να πάρει το χρόνο της. Μπράβο. Και τη συμβουλή σου θέλουμε, γιατί κάποιος μπορεί να το βιώσει. Τώρα θα δίνω και συμβουλές, λες και είμαι ο πώς το λένε. Πώς τον, μπορεί να βοηθήσουμε. Ποιον λες? Πώς τον λένε, ο σεξολόγος, ο ασκητής. Ο ασκητής. Ναι. Ο κύριος ασκητής, ότι μπορεί να δίνω και συμβουλές. Okay. Μπορούμε να το κάνουμε. Δεν ξέρεις, μπορεί κάποιον να βοηθήσει κόσμο. Μακάρι. Αφήστε χρόνο, παιδιά, μην παίρνετε τηλέφωνα. Εντάξει, πάρε 2-3. Μην το γράψεις και τελείως, γιατί αυτό μπορεί να λειτουργήσει και αρνητικά. Αλλά ρε παιδί μου, μία έχει την πίεση. Όταν ο άλλος για κάποιο λόγο έχει φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορεί άλλο και αποφασίζει να χωρίσει, όταν τον πιέσει κιόλας τον άλλον. Γεια σας. Άντε γεια. Άντε γεια. Παρακαλάς με τον οποιοδήποτε τρόπο. Σε παρακαλώ και κανονικά. Λίγο σε εγωισμό. Παρακαλώ. Λίγο εγωισμό, παιδιά. Να. Το πολύ τρίζει, θα φύγω από κάτω, όχι, το βλέπω. Όχι, δεν φεύγεις. Λίγο εγωισμό. Λίγο. Σωστό και αυτό. Νούμερο 3, κατηνιές. Τύπου, να τσεκάρεις σε social media, πού ήταν, με ποιον ήταν, πού πήγε, λίγο το check-in, λίγο αυτό. Εγώ δεν ξέρω αν μπορώ να την πω δημόσια αυτή τη λέξη, αλλά θα την πω και... Εντάξει, είπαμε. Νομίζω είναι ξεφθύλα. Α, εντάξει. Νομίζω θα έλεγες πέντε. Είναι. Περνάει αυτή η λέξη, λέγεται, έτσι, ωραία. Είναι ξεφθύλα, νομίζω, να ψάχνεις το κινητό την ώρα που εσύ είσαι από εκεί και μιλάς με τη φίλη σου, έχεις πάει τουαλέτα, να δεις τι έχεις στείλει. Εάν είναι να στην κάνει ο άνθρωπός σου, θα στην κάνει και δίπλα να είσαι. Και σε μπουκάλι, αν πεις, έτσι έλεγε ο μπαμπάς. Σε μπουκάλι. Και σε μπουκάλι να κλείσει τον άλλο. Με τρόμαξες. Αυτό το μπουκάλια. Και σε μπουκάλι να βάλεις τον άλλο, λέει, μπορεί να στην κάνει. Να ανοίξει το καπάκι και να στην κάνει. Στο μπουκάλι να τον βάλεις τον άλλο. Να τον βάλεις τον άλλο και να κλείσεις το καπάκι. Νούμερο 4, περίμενε. Ποστάρεις κλαψιάρικα τραγούδια στα social media. Πού είπαμε. Κλαψιάρικα. Εντάξει, αυτό είναι. Δεν ενοχλείς τον άλλον. Ναι. Απλά εσύ εκδηλώνεις τον πόνο σου. Εκτός αν κάνεις κάποιο tag. Για τις παλιές αγάπες με μιλάς, ας πούμε, και να κάνεις tag το. Εντάξει, αυτό περνάει. Αυτό περνάει. Αυτό μπορεί να περάσει, μπορεί αυτό να σε βοηθήσει κιόλας. Ότι κλαις πάρα πολύ στους φίλους σου και γιατί μου συνέβη αυτό. Γκρίνιας, γκρίνιας, δεν μπορώ την γκρίνια. Δεν είσαι του χωρισμού, Κώστα μου, ε. Όχι. Δεν είμαι του χωρισμού. Τι εννοείς? Δεν μ' αρέσει να χωριζώ. Ότι δεν θέλεις και πάρα πολύ. Αυτό το feeling δεν το έχεις πάρα πολύ. Όχι, δεν μπορώ, ρε παιδί μου. Όταν τελειώνει κάτι και κάτι έχει τελειώσει, το βλέπεις από τον άλλον. Ναι. Ότι έχει τελειώσει ή έχεις ελπίδες. Και ανάλογα πράττεις. Άμα έχει τελειώσει, δεν με όσο και να καρμιδιάζεις και να παρακαλάς και να τρέχεις και να χτυπάς κουδούνια και να παίρνεις τηλέφωνο και να αφιερώνεις και να γκρινιάζεις και στους φίλους σου. Ναι, θα το θα τους χάσεις όλους στο τέλος από την γκρίνια. Το να τον κάνεις να ζηλέψει. Αυτό. Δεν με συμφέρει, αλλά πάντα πιάνει. Ωραία. Όχι μόνο εμένα, όλους. Νομίζω είναι παλιά τακτική. Αλλά και αυτό θέλει τρόπο. Όχι ακρότητες. Όχι ακρότητες. Και νούμερο 7, να το ρίξεις στο φαγητό, που το κάνουμε κάπως όλοι από τα στεναχώρια. Όχι. Εγώ τα στεναχώρια με δεν τρώω καθόλου. Α, είσαι από την άλλη κατηγορία. Εγώ από την άλλη κατηγορία. Ναι. Ούτε όταν είμαι χαρούμενος τρώω, βέβαια. Είναι σε μια νορμάλ κατάσταση. Το φαγητό είναι φαγητό. Άλλο με τα συναισθήματα. Δεν κολλάνε αυτά μαζί. Συνήθως πάει λίγο με το φαγητό, αλλά εντάξει. Μην το κάνετε αυτό στον εαυτό σας. Εσύ το κάνεις? Όχι. Το κάνω στη χαρά. Στη χαρά. Γιατί και εγώ όταν είμαι πιεσμένη δεν μπορώ. Είναι αυτό. Ούτε στη χαρά ούτε στη λύπη. Γιατί. Εντάξει, σου συνέβη κάτι κακό. Πρέπει να γίνεις τόσος. Όχι! Αυτό είναι το θέμα. Γιατί πρέπει να πάμε παρακάτω. Πρέπει να ετοιμαστούμε ακόμα. Το αντίθετο πρέπει να γίνει. Πείσαι έτσι, είσαι φίλε. Έτσι είσαι, κοριτσάρα μου. Άντε γεια! Άντε γεια! Και πάρε ένα τηλέφωνο, εν πάση περιπτώσει, εάν ενδιαφέρεσαι πάρα πολύ. Και μην το παίζεις πάρα πολύ περάνω και όλα αυτά. Να πάρει ένα τηλέφωνο, όπως λέει το τραγούδι. Ναι, και αυτό το πράγμα συνέχεια με το. Θα περιμένω και ενώ βράζεις μέσα σου και θέλεις να σε πάρει. Λες, εγώ δεν παίρνω και θα περιμένω και δεν θα κάνω αυτό. Και δεν θα... Τα πολλά παιχνίδια νομίζω καταστρέφουν τη μαγεία του έρωτα. Ό,τι νιώθεις το κάνεις. Αρκεί να μην είσαι πρίχτης, έτσι. Έχεις θυμάσαι κάποια ακρότητα που έχεις κάνει. Ακρότητα. Ακρότητα στον έρωτα. Ναι. Γενικά, όχι μόνο στον χωρισμό, γενικά. Μιας και το πιάσαμε το θέμα. Τι να έχω κάνει. Έχω κάνει πολλά, αλλά... Εντάξει, μπορεί να είναι κάτι για μένα ακραίο και για τους άλλους να είναι απλό.
Έχω φύγει και έχω πάει Θεσσαλονίκη, ας πούμε. Για έτσι. Ναι. Όχι για έτσι, για διακοπές, εννοώ να πάω να τη δω και να φύγω. Ωραία και είναι δεν αυτά. Μιλήσαμε κιόλας καν. Ωραία είναι όλα αυτά. Αλλά επειδή ήταν και το θέμα χωρισμό, το βιώσαμε. Πήρατε και τις συμβουλές σας από τον Κώστα Μαρτάκη. Βέβαια. Θα μ' ακούτε εμένα. Όπως σας είπα, έρχεται τώρα το βίντεο κλιπ, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται τώρα το βίντεο κλιπ. Αυτό το. Και είναι και καλοκαιρινό. Είναι και καλοκαιρινό. Είναι και χαρούμενο, είναι και έχει το στοιχείο της θάλασσας, τα βράχια, τα ωραία εκεί στο μέρος που ήμασταν. Τον άνεμο, όλα αυτά. Κυκλοφορεί από τη Heaven Music. Έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα από τον Κώστα Μαρτάκη, όπως είπαμε. Και περιοδίες θα τον δείτε το καλοκαίρι. Θα ανακοινωθούν όλα και θα κάνουμε μαζί περιοδία. Μπορώ να είμαι η MC σου. Βεβαίως. Ναι, είναι η MC σου με κάποιο τρόπο. Λέω, θα κάνουμε το βίντεο κλιπ live στη σκηνή. Oh, τέλειο. Το έχω κάνει αυτό, ένα βίντεο κλιπ που είχα κάνει, το ένταση. Το είχαμε κάνει και την έναρξη των Madwalk με την Σνατζάκη και την Βίκη Καγιά. Έχεις δίκιο, το θυμάμαι. Το βίντεο κλιπ είχε γίνει ατόφιο live on stage. Γενικότερα είσαι ένας άνθρωπος. Ναι. Ποια ευχαριστημάσαι περισσότερο. Δικιά μου ή γενικά. Ποια εμφάνιση γενικότερα από τα ΜΑΤ, γενικότερα από τα ΜΑΤ. Εγώ, δικό μου ή γενικά. Δική σου. Δική μου. Γιατί έχεις κάνει διάφορες τρέλες τώρα, να τα λέμε. Κάνει, ναι. Εγώ θυμάμαι μία δική σου. Ποια. Που είχες κάνει τατουάζ live εκείνη τη στιγμή, που είναι ένας τύπος, μην κοιμένει. Καλά, ψεύτικο ήταν, όχι κανονικό. Γιατί μου το καταρρύπτεις τώρα, εγώ πίστευα ότι είναι αληθινό. Δεν έχω, παιδιά, θα έγραφε loving πάνω στην πλάτη μου. Όχι. Όντως, αλλά ήταν σε Madwalk. Τη σκέψη ότι έκλεισε και αυτή η εταιρεία. Φαντάζεσαι, έχω εγώ ένα όνομα μια εταιρεία που έχει κλείσει. Ναι, θα ήταν κάπως fail, όντως. Αλλά ήταν τόσο ωραίο γιατί βλέπαμε ένα τύπο γυρισμένο την πλάτη. Ήταν όλο το τραγούδι, όλο το άκουσα. Και θυμάμαι, ξαφνικά βγάζει και εμφανίζεσαι εσύ και ήταν. Αυτό το είχαμε, κρατήσει και με τον Νίκο τον Τάγη εδώ, το δικό σας. Τύπου πολύ μυστικό. Ούτε πρόβα, ούτε τίποτα. Δεν είχα εμφανιστεί καθόλου. Και όταν έφτασα στο χώρο, μου φορέσαν τη μάσκα για να μην με δούνε ποιος θα είναι τέλος πάντων αυτός. Και ήταν για να είναι έκπληξη. Από τότε δεν το ξέρει κανένα. Δεν το ξέρει κανένας. Εσύ και τραγούδαγε και η Τζόρτζη, αν θυμάμαι καλά. Και ξαφνικά εκεί που τελειώνουν τα μοντέλα και φεύγουν, κατεβαίνει ο τύπος αυτός με γυμνός από τη τέτοια. Περπατάει στην παστερέλα, βγάζει τη μάσκα, γυρίζει. Κλείνει το μάτι και κάναμε τη δουλίτσα μας. Εσύ έχεις ξεχωρίσει κάποια εμφάνιση όντως. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και είναι και από τις τελευταίες, αν θυμάμαι καλά, το ντουέτο που είχα κάνει με τον Μηδενιστή, τα καλύτερα. Ναι. Που τους είχα ταλαιπωρήσει εδώ, τον Τάγη πάλι, αυτό ο άνθρωπος θα χασμουριέται τώρα. Τους είχα ταλαιπωρήσει λίγο γιατί ήθελα τη βροχή από πάνω να πέσει, ήθελα τα drums, ήθελα τα αναβατόρια, όλα αυτά που κατεβαίνουν. Ήταν πολύ ωραίο αυτό, τα είχε όλα, ήταν με τον Δενιστή, είχε πάλι στην Ατζάκη, ήταν μέσα σε αυτό, ξεκίνησε στην αρχή με τα drums. Ναι. Ήταν πολύ ωραίο. Αυτό ήταν από τα αγαπημένα μου. Ωραία. Τώρα μπορούμε να κάνουμε και κάτι μαζί, δεν ξέρεις ποτέ. Θα κάνουμε μαζί στα βραβεία, έτσι, να μας ακούνε εδώ οι άνθρωποι. Τέλεια. Ευχαριστώ γι' αυτό. Ευχαριστώ και για το βίντεο κλιπ. Όντως περάσαμε τέλεια. Αλήθεια, σου εύχομαι καλό τάξη εδώ αυτό το τραγούδι. Ευχαριστώ πολύ. Είσαι το γούρι μου και μακάρι να σκίσει. Αν δεν σκίσει, ξέρω που θα έρθω να σε βρω. Ξέρει το σπίτι μου. Ξέρει που μένω. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Με άντε, γεια σας, να φύγουμε πάλι. Όχι, μωρέ, όχι. Εντάξει. Όχι, με φυλάκια, με φυλάκια και καρδούλες. Πριν φύγουμε, να σας πω λιγάκι. Με φυλάκια και καρδούλες. Έχω και αυτά τα πολλά ρομαντικά. Ωραία, είμαι ρομαντικός, αλλά και τα είσαι ρομαντικός, ε. Είμαι, αλλά μέχρι σημείο δεν μπορώ και τα πολλά γουτσουκουτσου. Εντάξει, μόνο με φυλάκια τότε. Απλά για εσάς δεν θέλω να ξεχνάτε ότι έρχεται το foam party, το μοναδικό από το Watts Coca-Cola στη συνεργασία με το MAD. 2 Ιουνίου στο Γιαμπανάκι Beach χώρο Siesta. Προλαβαίνετε να προμηθευτείτε το διπλό σας εισιτήριο μέσα από το WoW App στο κινητό σας δωρεάν. Και τα λέμε 2 Ιουνίου στο Γιαμπανάκι Beach χώρο Siesta. Φιλιά από εμάς. Δεν πειράζει, εσύ θα χάσεις με αυτό το τραγούδι. Και έρχεται φιλιά το βίντεο κλιπ. Έρχεται το βίντεο κλιπ να το δείτε. Τώρα. Το κάνουμε στα social. Swipe up, swipe up.